και συμβολικά και ουσιαστικά, έτσι όπως είμαστε εδώ και δίνουμε αυτή τη σημερινή συνέντευξη τύπου, φαίνεται ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στην τοπική μας κοινωνία, όλου του νησιού της ΚΟ, να μένει αδρανής ή αδιάφορος για το θέμα της εκπαίδευσης και της εξελίξης, έτσι όπως υπόθηκε και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και, την εκπρόσωπο των γονέων σχετικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση αντιδρούν. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο. Το δεύτερο σχόλιο ότι αν δούμε την παγκόσμια ιστορία και δούμε τι έκαναν τα κράτη σε περιόδους κρίσης που είχαν αυτά τα κράτη κρίση, θα δούμε ότι το πρώτο πράγμα το οποίο έκαναν ήταν να επενδύσουν στην εκπαίδευση. Και πολύ καλά η εκπρόσωπος των γονέων έκανε μια ιστορική αναδρομή, κυρίως την ελληνική ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι όταν η κατάσταση ήταν δραματική,